Σπύρο, θέλω λίγο να μας πεις το σχόλιο σου, επειδή ξέρεις τον ηθοποιό αυτόν που φέρεται ότι είναι ο άνθρωπος που βίασε τον ταξιτζή. Ναι. Τι ξέρεις εσύ, επειδή είσαι φίλος και με την οικογένεια και με τον ίδιο. Για το τι συνέβη μέσα στο ταξί δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί δεν ήμουν και παρόν, έτσι. Και τον άνθρωπο είχα να τον δω και 20 μέρες από την πρεμιέρα μου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρόκειται για έναν πολύ ευαίσθητο ηθοποιό, ένα πολύ καλό παιδί κατά τα άλλα, που αν όμως είχε διπλή ζωή, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά έτσι όπως παρουσιάζεται η ιστορία, εμφανίζεται με πάρα πολλά κενά και πολύ περίεργη. Όσον αφορά δε ως προς τα μέσα, τα έντυπα, αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ομοφοβική επίθεση με κανιβαλισμό. Υπάρχουν συνάδελφοι που φαντάζομαι έχουν παίξει μαζί του που φοβούνται, ξέρεις, να βγουν, να μιλήσουν ή να μην και αυτοί θεωρηθούν ότι συμμετέχουν κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αυτό. Ακούστε, αυτή τη στιγμή πολλοί συνάδελφοι που έχουν δουλέψει μαζί του δεν βγαίνουν γιατί είναι περίεργη υπόθεση.